Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Αδερφοί μου, εάν είχαμε ενώπιον μας ανθρώπους εστερημένους του φωτός αυτών, ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από άλλους, εάν είχαμε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους ενώπιον μας και ρωτούσε κάποιος τι ζητούν, τι θέλουν, θα απαντούσαν όλοι με μία φωνή: να δούμε το φως. Όταν έχουμε τας δωρεάς του Θεού, δεν τας εκτιμούμε. Όταν στερηθούμε τας δωρεάς του Θεού, τότε αντιλαμβανόμεθα ποια είναι η αξία αυτών τα οποία ο Θεός έδωκε εις εμάς. Το φως είναι το αγιότερο και το ακριβότερο μετά από την ψυχή που μας εχάρισε ο Θεός. Ό,τι και αν έχει ο άνθρωπος, ό,τι και αν στερείται ο άνθρωπος, βλέπει και παρηγορείται. Όταν όμως ο άνθρωπος στερείται του φωτός, τότε θλίβεται και δεν παρηγορείται, διότι οι θλίψεις είναι φοβερά. Σήμερα ο Κύριος μας λέγει ότι αυτό το σώμα το οποίο έχετε, ο λίχνος του είναι ο οφθαλμός. Ο λίχνος του σώματος, λέγει, εστίν ο οφθαλμός. Δηλαδή, όταν το φως στερείται από τον άνθρωπο, τότε ολόκληρο το σώμα του είναι θλιμμένο. Δεν έχει πού να περπατήσει, πού να σταθεί, πού να καθίσει και ευρίσκεται πάντοτε στην ανάγκη βοηθείας τενός, ο οποίος θα είναι δίπλα του να τον αγαπήσει. Ο οφθαλμός του ανθρώπου, ο πλούτος, η δόξα την οποία έδωκε στον άνθρωπο ο Θεός, διότι αυτός ο οφθαλμός είναι εκείνος ο οποίος βοηθεί τον άνθρωπο να προοδεύσει στην ζωή. Το φως το οποίο εχάρισε ο Θεός των άνθρωπων είναι αυτό το οποίο άνευ αυτού ουδείς θα είναι δύνατο να ζήσει στον κόσμο τούτον. Ο οφθαλμός του ανθρώπου, αυτόν τον εκτίμησε ο Κύριος μας και είπε: προσέχετε αυτόν τον οφθαλμόν τον οποίον σας εχάρισα. Προσέχετε, λέει, διότι αυτός ο οφθαλμός μεταβάλλεται. Εγώ τον έδωσα τον οφθαλμό, λέγει, δια την ειδική σας πρόοδον και σωτηρίαν. Δεν σας έδωσα τους οφθαλμούς, λέγει, δια να μεταβάλλετε ολόκληρον τον εαυτό σας σκότος. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμεθα ιδιαιτέρως προσεκτική εις το δώρον τούτο του Θεού. Πρέπει να είναι ο οφθαλμός μας, λέγει, απλούς.
υγιής δηλαδή, δια να βλέπει και να δοξάζει τον Θεόν. Εάν υψώσουμε τους οφθαλμούς μας εις τον ουρανόν και ειδούμε το στερέωμα το οποίο έπλασαν οι χείρες του Θεού, τότε δεν μένει τίποτε άλλο ημιμόνον να τον δοξολογήσουμε. Ως θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Εάν κοιτάξουμε το βράδυ στον έναστρον ουρανόν, τότε η δοξολογία μας που αναβαίνει στον Θεόν θα είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε ή δυνατόν να μην επάβαμε ούτε μίαν στιγμή να ευχαριστούμε τον Θεόν. Εάν κοιτάξουμε εις την φύση ολόκληρον, εις τα βουνά και τα όρη, εάν κοιτάξουμε εις την θάλασσα, εάν κοιτάξουμε τους ωκεανούς, εάν κοιτάξουμε τα πτηνά του ουρανού τα οποία πετούν μεταξύ ουρανού και γης, εάν κοιτάξουμε την γη, τι υπάρχουν επάνω, τότε ουδεμία άλλη λέξη θα έβγαινε από το στόμα μας. Είμαι μόνον ως ευλογητός, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Πλην όμως, εμείς οι άνθρωποι είμεθα λίαν απρόσεχτοι και ο Κύριος μας το ερμήνευσε αυτό. Προσέχετε, λέγει, εάν τον οφθαλμό σας, τον οποίον σας εχάρισα, λέγει, το φως σας δηλαδή, δεν το προσέξετε, τότε μεταβάλλετε, λέγει, το φως εις πονηρίαν. Πονηρία. Τι σημαίνει πονηρία? Διάβολος. Αυτό σημαίνει πονηρία. Διότι ο διάβολος είναι ο παμπόνηρος. Δηλαδή πάσαν πονηρία την έχει χτήμα του. Τι είναι ο διάβολος? Παγκάκιστος. Εφόσον είναι παμπόνηρος, έχει και όλη την κακία επάνω του. Τι είναι ο διάβολος? Το δημιούργημα του Θεού, το οποίο επίησε ο Θεός και επίησε τόσον ωραίων, λέγει, των άγγελων του, τον οποίον ονομάζει η Αγία Γραφή αιωσφόρον, ή το λέγει ο ωραιότερος των αγγέλων. Εάν οι άγγελοι είναι ωραίοι, φανταστείτε ποιαν ωραιότητα είχε ο αιωσφόρος, ο οποίος εκάθει το πλησίον του Θεού. Πλην όμως αυτήν την δόξα την οποία του εχάρισε ο Θεός, δεν την εκτίμησε και θέλησε να ανέβει υπεράνω του Θεού. Τότε μόλις συνέλαβε μέσα στην εσωτέραν όψιν της αγγελικής του μορφής αυτήν την υπερήφανον απόφαση, τότε, λέγει, κατακεραυνώθη από τον Θεό και λέγει η Αγία Γραφή, είδον, λέγει, τον διάβολον ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Τον είδα, λέγει, να πίπτει ως αστραπή από τον ουρανό. Μετεβλήθη ο άκακος άγγελος του Θεού εις παμπόνηρον διάβολον. Οι όψεις του προσώπου του, η αγγελική εκείνη μορφή, μετεβλήθη και γένετο σκότος. Και από την ωραία θέση όπου εξιώθη από τον Θεόν, μετεβλήθη εις το ασχημότερον δημιούργημα του Θεού. Εάν ή το δυνατόν, αδελφοί μου, να ευλέπαμε την όψη του διαβόλου, ουδείς εξ ημών θα αμάρτανε. Είναι τόσον φοβερά η όψη του, τόσον τρομερόν το θέαμα το οποίο αντικρίζεις,
Και αν σκεφτείς ότι αυτός ο ωραιότερος των αγγέλων μετεβλήθη εις την πονηρία ταύτην, τότε θα είσαι προσεκτικός εις τη ζωή σου. Εάν εγνώριζες ότι αυτός είναι τόσον κακούργος και δεν θέλει ποτέ να μας ειδεί κοντά στην αγκάλη του Θεού, τότε θα μετέβαλες τον δρόμο σου, θα άλλαζες τη ζωή σου, θα είσαι το πλάσμα το οποίο θα είχε τον οφθαλμό του απλούν. Πλην όμως ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Γνωρίζει ένα μόνο, ότι θα μείνει αιώνιος σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ είναι η πονηρία του διαβόλου. Σου βάζει αυτήν τη σκέψη ότι δεν θα αποθάνεις. Πλην όμως οι πατέρες της Εκκλησίας τι μας λέγουν? Εάν μίαν φοράν την ημέραν εν θυμίσω, λέγει, τον θάνατον, ουδέποτε θα αμάρτανες. Και αν ο Πανάγαθος Θεός δεν δημιουργούσε την κόλαση, ουδείς θα μετανοούσε. Ο φόβος της κολάσεως και της ανταποδόσεως των έργων εκάστου, αυτό μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον φέρει εις μετάνοια. Εάν δεν πιστεύει τούτο το πράγμα, ότι δεν υπάρχει ανταπόδοση, δεν υπάρχει κόλαση, θα είτο η γη γεμάτη από φωνής, γεμάτη από πονηρούς ανθρώπους, από άρπαγας, από αδίκους, από ανηθίκους, από φοβερούς δαίμονας. Πλην όμως εκείνοι οι οποίοι έχουν τον δρόμο τους δρόμων Θεού, είναι εκείνοι οι οποίοι ενθυμούνται ότι θα αποθάνουν. Βασιλεύς, αδερφοί μου, ο οποίος ζήτει από τον Θεό να κυβερνήσει το έθνος του εν δικαιοσύνη, έθεσεν εις την θύραν του γραφείου του φρουρούς, οι οποίοι άλλαζον κάθε μία ώρα. Ο κάθε ένας φρουρός εις την πόρτα του γραφείου του βασιλέως είχε ένα σκοπό: να ανοίγει την πόρτα της κάθε μία ώρα όπου ευρίσκεται εις το καθήκον και να απευθύνει στον βασιλέαν τούτα τα λόγια. Μέμνησο, ο βασιλεύ, ότι θνητός ή να ενθυμίσε, του έλεγεν εκείνος ο στρατιώτης, ότι είσαι θνητός, δηλαδή θα αποθάνεις. Σκεπτόμενος δε ο βασιλεύς ότι θα απέλθει από τον κόσμο τούτον, εκυβερνούσε το έθνος του εν δικαιοσύνη, εν αγάπη, εν ομονία. Αδερφοί μου, πονηρός οφθαλμός μεταβάλλεται σε φθονερόν οφθαλμό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το μάτι του πονηρό, μόλις κοιτάξει τον απέναντί του, αμέσως δεν σκέπτεται το καλό, αλλά το κακό. Μόλις αντικρίσει το μικρό παιδί το οποίο είναι στην αγκάλη της μητέρας, το φθονεί. Μόλις δει το νέο το παιδάκι το οποίο περπατεί στους δρόμους, το φθονεί. Μόλις δει την πρόοδο του τέκνου του γειτόνου του, το φθονεί. Μόλις δει την κόρη του ότι ιραβωνίστηκε και θέλει να έρθει εις γάμο κοινωνία, αμέσως γέμει από φθόνων. Και ο φθόνος καταλήγει στο έγκλημα. Φθονεροί άνθρωποι είναι και εγκληματίες. Φθονεροί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ζητούν ποτέ το καλό του αδερφού του. Πονηρός οφθαλμός, λέγει, μεταβάλλεται σε βάσκανον οφθαλμό. Και σήμερα τα παιδιά μας τα οποία πονούν τρέχουν στην εκκλησία για να διαβαστούν με ευχήν βασκανίας. Τι σημαίνει τούτο? Ότι μέσα στους οφθαλμούς του ανθρώπου βασιλεύει ο διάβολος, ο οποίος εκπέμπει την κακία του, την οποία ακριβώς είδε το πρόσωπο το οποίο έχει τους οφθαλμούς,
Και τότε είναι δυνατόν, αδερφοί μου, να επιφέρει ακόμη και τον θάνατον. Διότι ο διάβολος εκείνη την ώρα λαμβάνει εξουσία και τότε ο άνθρωπος αμέσως, όταν είναι υγιής, τον παίρνει φοβερός κεφαλόπονος. Τον παίρνει φοβερός πυρετός. Το ζώο του ψοφά. Το αυτοκίνητό του κρυμνίζεται. Φθονερός άνθρωπος και βάσκανος οφθαλμός, δυνατόν να καταρρύψει και αεροπλάνο το οποίο πετά. Αυτός είναι ο πονηρός άνθρωπος. Αυτός είναι ο φθονερός άνθρωπος. Και είπε ο Κύριός μας, ή ο οφθαλμός σου πονηρός, ή εάν είναι πονηρό το μάτι σου, λέγει, όλος ο εαυτός σου είναι σκότος. Και αν είναι το σκότος αυτό, το σκότος πόσον, μπορείς να φανταστείς, αδερφέ μου, όταν αυτός ο οφθαλμός σου είναι σκοτεινός, ποια θα είναι η κόλαση. Για να καταλάβουμε δε περισσότερον τι εστί πονηρός οφθαλμός, θα ειδούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Δύο φυλακισμένοι ευρίσκονται έγκλειστοι εις τας φυλακάς. Ο ένας είναι γνωστός εις τους φυλακισμένους ως φθονερός άνθρωπος. Παραμένει με άλλον σύγκλειστον φυλακισμένον και η μέρα την επισκέπτεται ο βασιλεύς τας φυλακάς και ρωτά πώς περνούν οι φυλακισμένοι. Και του αναγγέλουν ότι εις ένα κελί υπάρχουν δύο, αλλά ο ένας είναι φθονερός, του είπαν πολύ. Επισκέπτεται ο βασιλεύς τους δύο φυλακισμένους και βλέπει και τον έναν, βλέπει και τον άλλον. Ερωτά, είμαι ο βασιλεύς, τι θέλετε να σας χαρίσω? Όποιος μου ζητήσει κάτι θα δώσω εις τον αδελφόν του, τον διπλανόν του που είστε μαζί, το διπλάσιον. Προσέξτε, αδερφοί μου, τι ζήτησε ο φθονερός. Λέγει, να μου βγάλεις το ένα μάτι, του λέγει, δια να βγάλει του αδερφού του και τα δύο. Αυτός ζήτησε ο φθονερός. Αυτός είναι ο φθόνος. Αυτό θα είπε μαρτύριον εις τον κόσμο τούτον, δια να ολοκληρωθεί στην αιωνιότητα, εις την κόλαση. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, λέγει ο Θεός. Το λιχνάρι το οποίο σε οδηγεί στον κόσμο τούτον είναι το μάτι σου. Και αν το μάτι σου είναι απλούν όπως ενός πεδίου, τότε γίνεσαι και κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Εκείνος είπε, εάν μη στραφείτε και γίνεστε ως τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Εάν δεν στραφείτε, λέγει, να γίνετε ως το μικρό πεδίο το οποίο κρατάει η μητέρα του στην αγκάλι της και έχει εκείνο το απλούν μάτι, το γεμάτο καλοσύνη και αθωότητα, εάν δεν στραφείτε, λέγει, να γίνετε όπως τα παιδιά αυτά, δεν κληρονομείτε την βασιλεία των ουρανών. Όταν λέει ο Θεός αυτά τα λόγια, δεν ξυλέγονται, δεν στρέφονται πίσω. Ο λόγος μου, λέγει, είναι όπως η βροχή η οποία πίπτει στην γη και δεν στρέφεται πίσω, λέγει, αν δεν ποτίσει την γη. Δι' αυτό, αδερφοί μου, ας λάβουμε σήμερα από το σημερινό κήρυγμα, από την σημερινή χάρη την οποία ο Θεός μας εχάρισε, να έχουμε τον οφθαλμό μας γεμάτον αγάπη και απλότητα, αθωότητα και απλότητα, απονήρευτη και ταπεινή, για να αξιωθούμε στον παρόντα κόσμο να ζήσουμε με τη χάρη του Θεού και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.